Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έστειλε επιστολή στον Τζεφερίν, ο οποίος άναψε το πράσινο φως, ήρθε ξένος διαιτητής, ήρθε Πορτογάλος, προσπάθησε να είναι δίκαιος και πιστεύω στο τέλος το πέτυχε. Πάμε να δούμε τις φάσεις μία προς μία. Πρώτη περίπτωση είναι μόλις το 12ο λεπτό. Ο διαιτητής αρχικά δίνει πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα δούμε τη φάση εδώ σε αυτή τη λήψη. Βλέπετε όμως ότι στο πρώτο μαρκάρισμα παίρνει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο δεν παίρνει μπάλα, αλλά δεν βρίσκει τα πόδια. Ο ποδοσφαιριστής κάνει θέατρο. Προσπαθεί να ξεγελάσει το διαιτή και τα καταφέρνει. Εδώ θα δικαιολογήσω το διαιτή, γιατί βρίσκεται μακριά και σε αντίθετη λήψη από το βίντεο που έχουμε εμείς εδώ. Γι' αυτό βέβαια υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το VAR, του δίνει τη δυνατότητα να δει αυτή τη λήψη. Ο διαιτητής βλέπει πίσω. Βλέπει αυτό πίσω, λέω, Αντώνη μου, ναι, γι' αυτό τον δικαιολογώ. Να τα κλείσει μακρινή απόφαση. Ναι. Βλέπει όμως τη φάση στο monitor, αλλάζει την απόφαση και παίρνει το πέναλτι πίσω και καλά κάνει. Σωστά, δεν δόθηκε το πέναλτι σε μόλις το 12ο λεπτό εδώ πέρα υπέρ της ΑΕΚ. Βλέπετε, δεν έχει καμία. Και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής ΑΕΚ προσπαθεί να ξεγελάσει το διαιτητή. Κάνει θέατρο και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής Φορτούνης το λέει στο διαιτητή. Και αντί να πάρει κάρτα ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος προσπαθεί να κάνει θέατρο, πήρε ο Φορτούνης διότι ζήτησε την κάρτα. Πάμε δούμε τη δεύτερη περίπτωση. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου υπάρχει. Ζητάει η ομάδα της ΑΕΚ παράβαση για χέρι. Θα δούμε όμως ότι η μπάλα δεν βρίσκει στο χέρι, βρίσκει στο νόμο, στο θώρακα και στο νόμο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση παίξηματος στην μπάλα με το χέρι. Σωστά λοιπόν ο διαιτητής εδώ έδωσε συνέχεια και έδωσε κάποια παράβαση πέναλτι για χέρι. Πάμε να δούμε και την τελευταία περίπτωση. Εδώ ο διαιτητής σε καλή οπτική γωνία βλέπει ότι η μπάλα βρίσκει στο χέρι, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, μπαίνει γκολ. Πάλι εδώ θα λειτουργήσει το VAR και θα δούμε ότι ο ποδοσφαιριστής κάνει κοντρόλ με το χέρι, παίρνει πλεονέκτημα και από εκεί έρχεται το τελείωμα της φάσης στο οποίο πετυχαίνει τον γκολ η ομάδα της ΑΕΚ. Δεν μπορεί να μετρήσει ένα τέτοιο γκολ. Γι' αυτό και επεμβαίνει το VAR, ενημερώνει το διαιτητή. Είναι δύο τα χτυπήματα του χεριού. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνει πλεονέκτημα. Κοίτα. Ο διαιτητής θα κάνει ανασκόπηση της φάσης και θα ακυρώσει τον γκολ και πολύ σωστά θα κάνει. Μάλιστα. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Νίκο Κότση. Νίκο, καλησπέρα. Το πρώτο ερώτημα αφορά